6 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και 8 μετά τις φωνικές πυρκαγιές στη Μαγνησία, ο νομός και πιο συγκεκριμένα η πόλη του Βόλου εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες μιας πολιτικής που καθόλου φυσικά στο κέντρο της δεν έχει το λαό και τις ανάγκες του. Καθώς λογαριάζει, όπως υπόθηκε από τον σύντροφο γραμματέα, πως αυτό θεωρείται ένα υπέρμετρο κόστος, που όμως η οικονομία υπό τις παρούσες συνθήκες, οψόποτε ποτέ, καθώς λέγεται, δεν μπορεί να το αντέξει. Αδιαφορώντας φυσικά για το μέγιστο του λαού δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή και σε ό,τι αυτή ως προαπέτηση ορίζει. Ιδιαίτερα μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, μια επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στον αστικό και περιαστικό χώρο της πόλης θα πείσει και τον πιο δύσπιστο πολίτη για του λόγου το αληθές. Και σαν να μην έφτανε, η ρήπανση της ατμόσφαιρας στην πόλη, η δρομολόγηση παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων σε χέρια ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ με κατεύθυνση την καύση στους κλιβάνους της ΑΓΕΤ, της πολυεθνικής Lafarge Χόρση φυσικά, η επιχειρούμενη ίδρυση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσα στον παγασιτικό κόλπο και δίπλα από την πόλη, ήρθαν η μετατροπή φυσικά βασικών μονάδων της εθνικής άμυνας σε νατοϊκές βάσεις, ήρθανε η πυρκαγιά και η πλημμύρα για να περιγράψει με τα πιο μελανά χρώματα και να προδιαγράψει το μέλλον της πόλης. Έργα που δεν έγιναν για δεκαετίες, με την ευθύνη να βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν, σχεδιασμός και προγραμματισμός με στόχευση την ασφάλεια του πολίτη και στην υπηρεσία προς αυτόν που δεν υπήρξε ποτέ, νομοθέτηση που ποτέ δεν έθεσε ως προτεραιότητα το λαϊκό όφελος, αλλά πάντα στόχευε μέσα από την ενίσχυση της γραφειοκρατίας ως βασικό εργαλείο φυσικά του συστήματος, συνοδευόμενη από μια απίστευτη τυπολατρία και επιλεκτικές φυσικά χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις προς τους ολίγους και μεγάλους, στην εξυπηρέτηση απλώς των μεγάλων συμφερόντων. Αποτέλεσμα όλων αυτών και όλων των προηγούμενων και όσων δεν έχουν υποθεί ή δεν μπορούν να υποθούν μέσα σε ένα τέτοιο κείμενο, ήταν ο Βόλος να βιώσει τη σύγχρονη εκδοχή της κόλασης του Δάντη. Δρόμοι στο κέντρο της πόλης και δίπλα μάλιστα από τη θάλασσα να θυμίζουν τη Βενετία. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανύπαρκτα, που ακόμα και όταν είχαν σχεδιαστεί προαπλημμονεύτων ετών, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, όπως η Τάφρος, η περιφερειακή Τάφρος, μιας ατελείωτης ακόμα εδώ και δεκαετίες περιφερειακής οδού, απαράδεκτα σχεδιασμένες κατασκευές γεφυρών που έπριξαν περιοχές ολόκληρες, βασικές υποδομές της πόλης όπως ο βιολογικός, τα δίκτυα αποχέτευσης και ίδρευσης, τεινάχτηκαν κυριολεκτικά στον αέρα. Σχολεία και αθλητικοί χώροι με τεράστιες ζημιές που πολλοί απέχουν και σήμερα από την αποκατάστασή τους, έστω και στην προηγούμενη τους μορφή, λαϊκές συνοικίες όπως το παλιό λιμεναρχείο και τα παλαιά, η παλαιότερη συνοικία του Βόλου, η Καλυθέα και οι Αλικές, το νέο Δέλτα και η Νεάπολη ακόμα ζουν με τη μυρουδιά της λάσπης. Εμβληματικά χωριά όπως η Μακρινίτσα, η Κουκουράβα, η άλλη μεριά και ο Ανοβόλος, που κινδυνεύουν να χάσουν την ταυτότητά τους με αδιάβατους δρόμους και γκαλτερίμια. Ξεχάστε τα γραφικά γκαλτερίμια που ξέρατε, θα δείτε μια νέα τάξη πραγμάτων σήμερα, κατεστραμμένα δίκτυα και γεφύρια, ρέματα που παρέσυραν στο διάβα τους δρόμους και περιουσίες φτωχών ανθρώπων, αλλά και υποδομές που διπλοπληρώθηκαν, καταστράφηκαν σε ένα βράδυ. Και τελικά μια πόλη που ακόμα μετρά και θα το κάνει για πάρα πολύ καιρό τις πληγές της, κοινωνικές και οικονομικές. Οι εκλεγμένοι λοιπόν με το ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Βόλου είχαμε από καιρό προειδοποιήσει για την ανάγκη αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών μέτρων ισότητα φυσικά μοιακού όντων. Μπήκαμε μπροστά μαζί με τα μέλη του ΚΚΕ αλλά και άλλες αυτοοργανωμένες αλληλέγγυες ομάδες πολιτών στην πρώτη γραμμή της προσφοράς και χωρίς να βγάζουμε φωτογραφίες για δημοσίευση φυσικά για τις πρώτες σελίδες του ημερήσιου τύπου όπως συστηματικά έκανε ο σημερινός δήμαρχος του Βόλου, που φυσικά με τη γνωστή στο Πανελλήνιο αμετροέπειά του
επιικής, συγχωρέστε μου, επιτρέψτε μου ο χαρακτηρισμός, πολύ επιικής, υπερασπίζεται την πολιτική της κυβέρνησης, από την οποία εξάλλου και στηρίζεται, ας μην το ξεχνάμε αυτό, συστηματικά. Μα και τώρα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες δεν έχουν λάβει ούτε καν την πρώτη βοήθεια για χαμένες οικοσκευές, για κατεστραμμένα σπίτια, για τεράστιες ζημιές σε καταστήματα και επιχειρήσεις, για πλημμυρισμένα χωράφια, την ώρα που υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ακόμα και τα βασικά για την επιδίωξή τους, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είτε με ερωτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά δεν παίρνουμε ποτέ απαντήσεις, είτε με ενημερώσεις σπίτι με σπίτι, αλλά πάντα με προτάσεις και συμπαράσταση στο μέτρο του δυνατού, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή για την ανάδειξη του προτάγματος μιας άλλης πολιτικής πρότασης, που περνά όμως αυτό μονόδρομα μέσα από τη συνειδητοποίηση και την κινητοποίηση των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί ο λαός δεν αφυπνίζεται, γιατί όσο ο λαός δεν αφυπνίζεται, τόσο τα συμφέροντα κάνουν το δικό τους οικονομικό πάρτι. Αναφερόμαστε φυσικά στα πενιχρά ποσά που δίνονται από το κράτος προς τους δήμους για τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν και που οδηγούνται με συνοπτικές διαδικασίες, πλήρως αδιαφανείς και με το πρόσχημα του κατεπήγοντος στις τσέπες εργολάβων με τη μέθοδο των επιλεκτικών μάλιστα αναθέσεων. Με αχτύπητα δηλαδή έργα πολλών εκατομμυρίων. Πρόσφατα 10 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν με τον τρόπο αυτό προς γνωστά εργολαβικά συμφέροντα μόνο από τη ΔΕΙΑΜ. Την ίδια ώρα που τα ίδια έργα θα μπορούσαν να γίνουν και να υλοποιηθούν με τα μισά περίπου χρήματα, αν τα έργα αυτά υλοποιούταν είτε από το Δήμο είτε από την ίδια τη Δημοτική Επιχείρηση. Και όλα αυτά την ώρα που κεντρικοί πόροι έχουν μειωθεί φυσικά στο ελάχιστο προς τους Δήμους, όπως πάρα πολύ καλά το είπανε και η προηγούμενη τοπική διοίκηση, προς τους Δήμους, με εργαλείο το μνημόνιο, που τελικά ήταν απλώς το φύλλος της σικής για την άσκηση μιας πολιτικής που στόχευε εξ αρχής αυτό. Και αυτό φυσικά αναδείχθηκε περίτρανα σήμερα. Αλλά δεν σταματά εδώ το πάρτι. Υλοποιώντας την πολιτική που θέλει τη μετατροπή και αξιοποίηση μιας καταστροφής σε ευκαιρία, έτσι τουλάχιστον μας είπε η κυβέρνηση και διατείνεται, το νέο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, με τα προτινόμενα και αμφίβολης αποτελεσματικότητας πανάκριβα έργα, μακριά από τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και των πολλών, επιχειρεί με πολιτικά βίαιο τρόπο την αλλίωση της μιας ολόκληρης περιοχής, όπως ο κάμπος της Θεσσαλίας, και τη μετεξέλιξή της σε ένα απέραντο λιβάδι πράσινων, σε εισαγωγικά, φωτοβολταϊκών, με σουλατσάρισμα ντόπιων και ξένων πράσινων δίθεν πάλι επενδυτών, που θα επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, που θα την πουλούν σε πράσινους καταναλωτές, φουσκώνοντας όμως ταυτόχρονα ακόμα περισσότερο τις γκρίζες τσέπες τους. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτός είναι ο στόχος. Και ο λαός της Θεσσαλίας θα αποστερηθεί ενός πανάρχαιου ευεργετήματος, αλλά και μιας παραγωγικής δραστηριότητας, της αγροτικής δηλαδή παραγωγής, της οποίας η βίαιη μετατροπή του χαρακτήρα της στοχεύει και πάλι στην εξυπηρέτηση μεγάλων αγροτοδιατροφικών οικονομικών αλυσίδων. Και βέβαια η υλοποίηση αυτού του σχεδίου περνά φυσικά μέσα από τη σύνταξη νέου χωροταξικού χάρτη. Θα φύγεις από εδώ, θα πας εκεί, εδώ δεν είχαμε, θα φτιάξουμε και δεν συμμαζεύεται. Νέων οικονομικών προσανατολισμών που εξυπηρετούν ένα ασύνδετο κεφάλαιο και μια νέα επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΠ, με πρώτο βεβαίως την ατζέντα στόχο την εμπορευματοποίηση και φυσικά μετεξέλιξη ως ιδιωτικοποίηση του νερού. Και αυτό πολύ πονηρά υλοποιείται με τη συγκέντρωση της όλης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο Θεσσαλίας τουλάχιστον, αλλά και σε άλλες περιοχές, με τον προτινόμενο οργανισμό διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ. Λες και οι συνθήκες αλλά και οι ανάγκες μιας υδρολογικής λεκάνης όπως είναι της Θεσσαλίας έχει παντού τα ίδια χαρακτηριστικά. Λες και οι παραγωγές του κάμπου έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις παραγωγές των περιοχών του Πηλίου. Αλλά αυτό μάλλον δεν αφορά και δεν ενδιαφέρει καθόλου την κυβέρνηση, καθώς η πολιτική του κόστους ωφέλους είναι το μόνο αξίωμα που ορίζει τους σχεδιασμούς της. Γι' αυτό και αν κάτι πρέπει να γίνει συνείδηση στο λαό, είναι πως κανείς δεν πρόκειται να τον σώσει, παρά μόνον ο ίδιος ο λαός να σώσει τον εαυτό του. Μαζί με το ΚΚΕ
και τις δυνάμεις που συσπυρώνονται μαζί του για τις ζωές μας και όχι για τα κέρδη τους. Πιστεί λοιπόν στα μακρόχρονα ιδανικά μας και καταθέτοντας μια πολιτική πρόταση που συνδιαμορφώνεται από τις λαϊκές δυνάμεις. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη ζωή με κοινωνικό όραμα απέναντι στα σχέδια όσων επιχειρούν να καρπουθούν και τον κόπο και τον ιδρώτα μας. Ένα όραμα που δεν ιεραρχεί ως πρώτη την ανάγκη του κεφαλαίου, αλλά τις ανάγκες και την ποιότητα ζωής των απλών ανθρώπων. Και αυτό επιπλέον ως μια πολύ βαριά παρακαταθήκη και ιστορική ευθύνη που μας μεταβιβάστηκε από τους προηγούμενους αγωνιστές της προηγούμενης γενιάς, των προηγούμενων γενεών, που δεν ξεπούλησαν τα όνειρά τους όπως κάποιοι άλλοι σύγχρονοι και επιλύσμονες, παραδίδοντας την ίδια πολύτιμη σκητάλη στις επόμενες γενιάες. Σ' όλους εσάς, σ' όλους εμάς, καλή δύναμη για τις μικρές και μεγάλες νίκες, για το δίκαιο των αδυνάτων και του λαού. Και ο καιρός μπροστά μας είναι. Φτάνει να τον προλάβουμε.